Η Έφη Κυριάκου με μια σεξι φωτογράφηση με μαγιό δείχνει ότι είναι καλύτερα από ποτέ και δίνει οριστικό τέλος στις φήμες που την ήθελαν να πάσχει από νευρική ανορεξία. Στο παρελθόν το μοντέλο είχε χάσει αρκετά κιλά και πολλοί πίστεψαν ότι πάσχει από νευρική ανορεξία. Η ίδια το είχε διαψεύσει και τώρα ήρθε η ώρα να το διαπιστώσουμε και μόνοι μας, αφού στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Εσπρέσο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει επιστρέψει στις παλιές της αναλογίες. Η πρώην Playmate μάλιστα δοκίμασε τα πιο sexy μαγιό μπροστά στην κάμερα του Star και μας είπε ποια μαγιό θα φορηθούν φέτος πολύ στην παραλία. Έντονα χρώματα, ωραίους συνδυασμούς. Δεν είναι αναγκαστικό να ταιριάζουμε το ίδιο πάνω με το κάτω. Μπορούμε να παίζουμε με χρώματα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα. Το φούξια, το ροζ, το πράσινο. Το κίτρινο. Η Έφη Κυριάκου είναι από τις τυχερές. Την ώρα που οι περισσότεροι παρουσιαστές δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν το χειμώνα, εκείνη έχει δύο προτάσεις για την τηλεόραση. Το μοντέλο αποκάλυψε ότι θα παρουσιάσει μια εκπομπή lifestyle στην Κύπρο, ενώ θεωρεί σίγουρο ότι η πρόταση για το Dancing with the Stars που ακυρώθηκε συνεχίζει να ισχύει. Είναι μια εκπομπή lifestyle, όπως έχω ξαναπεί. Εύχομαι να πάει καλά. Θα πάει. Έγινε η πρόταση, πήγα, έκανα ένα γύρισμα. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε να κάνουμε τα γυρίσματα, γιατί είναι τα γυρίσματα πριν γυρισμένα, δεν είναι live. Προσωπικά εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να μπαίνω στη διαδικασία του διαγωνισμού, γιατί δίνω το 100% του εαυτού μου. Το παιχνίδι θα αποκτήσει ένα άλλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα, κύριε.